Γείτονας της κατηγορούμενης μίλησε στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα, αποκαλύπτοντας πως η 33χρονη είχε ύποπτες επαφές. Κάποιος ερχόταν στο σπίτι που είδαμε κανένα δύο φορές με ένα άσπρο 4x4, ήταν κάτι τέλος πάντων, ήταν κουρεμένος γουλί, είναι ανίκανη για να δράσει μόνη της. Ειδικά αυτή η γυναίκα, είναι, μάλλον τα πήρε πάνω της για να σώσει κάποιον. Ή την απειλήσανε. Ο συνήγορός της δήλωσε πως θα παραιτηθεί αν αποδειχθεί πως πίσω από την 33χρονη κρύβεται κύκλωμα πορνογραφίας ανηλίκων. Η κατηγορούμενη παραμένει στις φυλακές της Θήβας, ωστόσο εκφράζει φόβους για τη ζωή της. Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, αιτήθηκε τη μεταγωγή της σε άλλη φυλακή.